Πριν ξέρεις, την πανδημία, βέβαια, έχεις βρεθεί σε συνεργασία με άνθρωπο ο οποίος είναι πλάκι τέλος πάντων στο κίνημα MeToo. Ναι. Εκεί φοβήθηκες ότι πώς θα είναι το αύριο στο θέατρο ή το δικό σου αύριο μέσα σε ένα χώρο ο οποίος πλέον άρχισε να. Και με δύο ανθρώπους που έχουν, υπάρξει καταγγελίες. Ναι. Κοίταξε, το απολαμβάνω τώρα γιατί κάπως κάτι γίνεται. Δηλαδή, εγώ τώρα πραγματικά, επειδή είμαι σε δύο παραστάσεις. Πάντα υπήρχε, αλλά βλέπεις ότι κάτι γίνεται. Λίγο η νέα γενιά, υπάρχει μια, αυτό το χάσμα σαν να γεφυρώνεται κάπως, δεν ξέρω, αισθάνομαι. Κοίτα, επίσης θέλω να πω κάτι άλλο, το οποίο το σκεφτόμουν τώρα, γιατί λέω, αν με ρωτήσουν οι άνθρωποι, ξέρεις, θέλω να το πω, ότι ίσως είναι τώρα αυτή τη στιγμή, κατάλληλη στιγμή λίγο να σοπάσουμε όλοι, γιατί ήρθε η στιγμή που αφορά τα θύματα και τους φερόμενους ως θύτες. Είπαμε ότι είπαμε ο καθένας και νομίζω ότι ήρθε η στιγμή λίγο να μην μιλάμε, ήρθε η ώρα η δική τους, αυτοί οι άνθρωποι, τα θύματα, ξέρεις. Εννοείς επειδή ήρθε η ώρα των δικαστηρίων, ναι, οπότε καταλαβες, θα βγει αυτό, η απόφαση πια. Δηλαδή, γιατί αυτοί οι άνθρωποι που έχουν υποστεί όλο αυτό, ξέρεις, είναι πολύ δύσκολο τώρα να το εμφανίσουν ξανά στη μνήμη και να το ξανα. Κατάλαβες, οι θύτες αν το έχουν κάνει, οκ. Okay. Αλλά νομίζω, δικαιοσύνη. Γιατί ξέρεις τι, ακούμε πολλά, ξέρεις, άνθρωποι πρότυπα, ξέρεις, ίσως είναι λίγο, ίσως ήρθε η ώρα της απομυθοποίησης κάποιων ανθρώπων που ήταν πρότυπα και ίσως η τηλεόραση αυτό είναι από τα καλά που καλό είναι να αφήνουμε κάποιους ανθρώπους να μιλάνε γιατί έτσι καταραίουν πολλά πράγματα, καταλαβαίνεις τι θέλω να πω, που είχαμε σαν πρότυπα και σαν ήρωες και σαν θεούς. Οπότε θεωρώ ότι ήρθε η στιγμή λίγο να ξέρεις. Και να ξεκαθαρίσει και λίγο το τοπίο, να καθαρίσει και να βγει το φως που κρύβεται σίγουρα μέσα στο θέατρο. Βέβαια, γιατί απ' την άλλη, επειδή ζούμε σε μια δημοκρατική χώρα, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, σεβαστό το να έχεις μια αντίθετη άποψη, αλλά απ' την άλλη αυτή η κατάρα, το να πεθάνεις, να βγάλεις καρκίνο, να. Εντάξει, είναι και μια άλλη άκρη, είναι μια άλλη πλευρά, οπότε δεν χρειάζεται και αυτό. Αν δεν σ' αρέσει κάτι, δεν ξαναμιλάς σε έναν άνθρωπο, τον διαγράφεις από τα social, τον απομυθοποιείς, δεν χρειάζεται να φτάνουμε σε σημεία ακραία, να πεθάνεις, να βγάλεις καρκίνο, να πεθάνουν τα παιδιά σου, να. Όχι. Okay. Αλλά νομίζω ότι είναι η στιγμή λίγο τώρα, όλοι εμείς που είμαστε απ' έξω από το χώρο, λίγο να σταματήσουμε και να το. Να αφήσουμε τη δικαιοσύνη, αυτό, να αποφανθεί, να βγουν οι αποφάσεις. Αλλά πραγματικά αξίζει, χαίρομαι, γιατί και με βέβαια με τον έναν άνθρωπο που είχε εμπλακεί, εγώ πέρασα ωραία, ήταν μια πολύ ωραία συνεργασία. Δεν μπορώ να πω ψέματα σε κάτι το οποίο κατάλαβες. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, αν έχει γίνει, πρέπει να σεβαστούμε τα θύματα, γιατί είναι κάτι το οποίο, ξέρεις, όταν σε τρώει 20 χρόνια, κάτι γίνεται. Πολύ δύσκολο. Και δύσκολο να βγεις να μιλήσεις και μετά από καιρό, ναι, είναι δύσκολο. Αυτό γιατί σκέφτομαι, ότι εμένα δεν μου έχει συμβεί ποτέ και σκεφτόμουν, επειδή είμαι πολύ παρορμητικός άνθρωπος, αν μου συνέβαινε δεν ξέρω τι, δεν ξέρω πώς θα αντιδρούσα. Αν θα είχε φάει μπουνιά, αν θα είχε φάει. Πώς θα αντιδρούσες. Ναι, δεν ξέρω. Και σκέφτομαι τώρα ένας άνθρωπος, μια γυναίκα, ένας άντρας, κρατάει κάτι μέσα του, δεν το εκμυστηρεύεται, το εκμυστηρεύεται σε ελάχιστους ανθρώπους και το κρατάει 20 χρόνια. Είναι ένα φορτίο. Το κουβαλάς και ξέρεις, και τώρα νομίζω ήρθε η στιγμή να γαλιάσει μάλλον και η ψυχή αυτών των ανθρώπων. Έτσι αισθάνομαι εγώ αυτό.